Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαυρακό, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Το αστικό κράτος έχει συνέχεια στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία και από διαφορετικά αστικά κόμματα που είναι στην εξουσία. Νεοφιλελεύθερα ή σοσιαλδημοκρατικά. Η καλύτερη απόδειξη αποτελεί ο εκάστοτε νέος αναπτυξιακός νόμος. Κάθε φορά και νέα προνόμια στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις ανάγκες τους, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από παρόμοιους άξονες, όπως παραδείγματος χάρη αφορολόγητα κέρδη και φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις με κρατικό χρήμα και τζάμπα, μισθωτή εργασία, επιδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και ούτω καθεξής. Μάλιστα, παρουσιάζουν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης ότι από τα πολλαπλά ωφέλη που θα προκύπτουν, δήθεν θα εξυπηρετήσουν γενικά και αόριστα την οικονομία, την κοινωνία και συνολικά το λαό. Πίσω λοιπόν από τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία βρίσκεται η προκλητική στήριξη του κεφαλαίου. Γι' αυτό υπάρχει πάντα η στήριξη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και στον αναπτυξιακό νόμο του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτούς αφορά και ευνοεί και κανέναν άλλον. Ωστόσο, καλλιεργείται από τις αστικές κυβερνήσεις η αυταπάτη ότι η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου θα διασφαλίσει την ευημερία των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων στο ορατό μέλλον. Δηλαδή, ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των θυμάτων του, καταργώντας τις νομοτέλειες της καπιταλιστικής οικονομίας που συνεχώς ενδιαφέρεται να αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης, να ξεζουμίζει την εργατική τάξη και να αυξάνει τα κέρδη του. Συνεπώς, είναι πολιτική εξαπάτηση ότι θα υπάρχει ανάπτυξη για όλους, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Εξάλλου, τα παραδείγματα πολλά ότι δεν εξασφαλίζεται κάτι τέτοιο. Από το νομοθετικό έκτρωμα Χατζηδάκη μέχρι το νόμο Αχτσιόγλου Βρούτσι, όπου εμποδίζεται ο εργαζόμενος μέσα από το συνδικάτο του να διεκδικήσει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό από τον εργοδότη. Αφού το ύψος του κατώτατου μισθού καθορίζεται με υπουργική απόφαση, έτσι που να εξυπηρετεί τον εργοδότη και όχι τον εργαζόμενο. Αυτό είναι το αστικό κράτος που υπηρετείτε. Τι κάνει λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο? Με το νέο αναπτυξιακό νόμο, σύμφωνα με τις δηλώσεις και του Υπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, και έτσι είναι όπως τα λένε, επιταχύνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες για ταχύτερο και πιο ευέλικτο φύλλο επενδυτικό περιβάλλον με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη θεσμική βάση για τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών. Μάλιστα, ποσοτικοποιείται και λέτε καθαρά ότι στόχος σας είναι να μειωθεί στις 60 μέρες η διαδικασία εκαθάρισης των αιτήσεων των επενδυτών, έτσι ώστε συνολικά να απαιτούνται γύρω στις 100 μέρες για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο, διαδικασία που σήμερα μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 2,5 χρόνια. Να λοιπόν πώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών. Μακάρι να κάνατε το ίδιο και για τις συντάξεις των μισθωτών και των αυταπασχολουμένων. Δεν φτάνει που τις πετσοκόψατε με τα μνημόνια σας, δεν φτάνει η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια, η πανδημία που αγοράζονται ακόμα και τα ράμπιτ και τα μοριακά τεστ, αλλά κάνουν 2 και 3 χρόνια να βγουν οι πετσοκομμένες συντάξεις. Πώς θα ζει ο νεοσυνταξιούχος? Δεν σας ενδιαφέρει ότι θα είναι μέσα στη φτώχεια και την ανασφάλεια?
Γιατί αποταμιεύσεις δεν υπάρχουν, τις έχετε αρπάξει με τα μνημόνια και την άγρια φορολογία. Και βέβαια και τη σύνταξη στις περισσότερες περιπτώσεις, και με τη σύνταξη δεν πρόκειται να ορθοποδήσει. Όμως για τους μεγαλοεπιχειρηματίες είσαστε απλόχεροι, γαλαντόμοι, με προκλητικές φοροαπαλλαγές και άμεσες επιδοτήσεις, όταν την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια, με μισθούς και συντάξεις πείνας για την πλειοψηφία σε μισθωτούς και αυταποσχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου. Και φυσικά, αποκαλύπτεται πως οι φορολογικοί κανόνες δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Αφού τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου θα καρπώνονται μπαράζ επιδοτήσεων και κινήτρων, όπως πρώτον, φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προφόρου κερδών. Μάλιστα, η φοροαπαλλαγή ξεκινάει από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ενώ ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιεί το σύνολο της φοροαπαλλαγής μέχρι 15 χρόνια. Ωστόσο, την ίδια στιγμή για να αντιμετωπιστεί ο ψηλός πληθωρισμός και οι συνεχείς ανατιμήσεις που κατατρώγουν το λαϊκό εισόδημα, αρνείστε να πάρετε μέτρα, όπως κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και τα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα, όπως προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για τα λαϊκά στρώματα έχετε φόρους, συγκεντρώνοντας το 95% από έμεση φορολογία, ενώ μόνο το 5% παίρνετε από τους λεφτάδες, το κεφάλαιο, και απολαμβάνουν, τους μπουκώνετε με τους περισσότερους πόρους. Αυτή είναι η ταξική σας πολιτική. Δεύτερον, επιχορήγηση με δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυωμένων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, που ξεκινάει με την υλοποίηση του 25% του επενδυτικού κόστους και μπορεί να φτάνει το 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% και το 100%. Τρίτον, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Μέχρι και 7 χρόνια. Όμως αρνείστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όπως είναι οι αυταπασχολούμενοι, τη διαγραφή χρεών, τη μείωση φορολογίας και επαναφορά του αφορολόγητου, αλλά και προστασία του αγροτικού εισοδήματος με πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής και ελάχιστες εγγυημένες τιμές. Και αυτά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για την ανακούφιση από το τσουνάμι της ακρίβειας. Αφού τα λαϊκά στρώματα σηκώνουν δυσβάσταχτα βάρη τόσο σε συνθήκες κρίσης όσο και σε εκείνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τέταρτον, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης με κάλυψη από το δημόσιο μέρος του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Αυτή η τσάμπα δουλειά για τους ομίλους ξεκινάει ένα μεγάλο τμήμα της, περίπου 60%, να καταβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Πέμπτον, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με την επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα προνόμια, όπως η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιείται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ορκωτό ελεκτή λογιστή ή ελεκτική εταιρεία κατά επιλογή του φορέα του επενδυτή. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί το έλεγχος. Τελικά Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Αλλά και για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, της οποίας δεν ξέρουμε τη σύνθεση, αφού θα πραγματοποιηθεί με υπουργική απόφαση. Τόση σκέψη θέλει για να
την ανακοινώσετε ή το αποφεύγετε για να μην δούμε από ποιους θα αποτελείτε. Αδιαφανείς διαδικασίες, όχι μόνο για εσάς, αλλά και όσοι θα ακολουθήσουν. Και δεν είναι τα μόνα, με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται βασικά πράγματα. Επίσης, υπάρχει άνετη ευελιξία, αφού τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή να δανειοδοτηθούν με επιδοτούμενα δάνεια κρατικών ενισχύσεων και με παρατάσεις 2 ετών. Μάλιστα, οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τι σημαίνει? Ότι θα στερήσετε για λαϊκές ανάγκες, όπως σύγχρονες σχολικές αίθουσες και όχι κοντέινερ, αντιπλημμυρική θωράκιση για να μην καταστρέφεται λαϊκή περιουσία από θεομηνίες, αντισεισμική θωράκιση, ιδίως σε σχολεία, νοσοκομεία, γεροκομεία, μαζικούς χώρους κλπ. Τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης είναι θεματικά και συγκεκριμένα. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, πράσινη μετάβαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση νέων επιχειρήν κλπ. Και το 13 το σύνολο, ενίσχυση του τουριστικών επενδύσεων, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μεγάλες επενδύσεις, ευρωπαϊκές αλυσίδες, αξίας, επιχειρηματικότητα 360 βαθμών κλπ. Είναι επιλογές με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων για εξασφάλιση καπιταλιστικού κέρδους και όχι για τις ανάγκες του λαού. Επιδιώκεται η ενίσχυση στους κλάδους που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως τουρισμός, ενέργεια, ψηφιοποίηση και πράσινη ανάπτυξη που καταλαμβάνουν το πλειοψηφικό πακέτο των δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι υπόλοιποι κλάδοι και υπηρεσίες στο καλάθι των αχρήστων, γιατί ακριβώς δεν έχουν συμφέρον οι καπιταλιστές επενδυτές ώστε να επενδύσουν σε αυτούς. Μιλάμε για τον ορυκτό πλούτο, για τη Λάρκο, για την αμυντική βιομηχανία, κλωστοφαντουργία, αντιπλημμυρικά έργα και άλλα. Υγεία. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι η κρατική στήριξη αφορά κυρίως τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, ένα μέρος μεσαίων επιχειρήσεων και ελάχιστες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προφανώς πιο δυναμικές, και πολύ συγκεκριμένων κλάδων που δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυταπασχολουμένων. Αποκλείονται εξ αρχής οι κλάδοι λιανικού εμπορίου, εστίασης, οδικών μεταφορών, επιστημονικών και τεχνικών επαγγελμάτων, κατασκευών, υπηρεσιών και άλλα που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας και αναφέρονται στο παράρτημα Α. Ωστόσο, υπάρχουν και κατ' εξαίρεση δραστηριότητες που ενισχύονται. Είναι τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, η παροχή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία ή και ευγυρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και χρειάζονται πάνω από 2.000 κρεβάτια αποκατάστασης, είχαμε στο δημόσιο 200, τα κάνατε 100, και αν και τώρα με την πανδημία έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, γιατί ορισμένοι μετά την νόσηση με κορονοϊό έχουν ανάγκη αποκατάστασης μυϊκού, αν και έπρεπε όλα αυτά να είναι δημόσια και δωρεάν, όμως ακριβώς από αυτά θησαυρίζουν ιδιώτες. Τώρα ενισχύονται και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και μέσα από τη μείωση των πόρων κοινωνικής πολιτικής στον προϋπολογισμό του 2022. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αθλητικές δραστηριότητες που επιδοτείται υπηρεσίες γηπέδων, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αντισφαίρισης, κολυμβητηρίου κλπ. Δηλαδή ιδιώτες επιχειρηματίες των ΠΑΕ. Τον ερασιτεχνικό μαζικό αθλητισμό που πάνε τα παιδιά του λαού είναι στα αζήτητα. Έτσι είναι τις ανάγκες του λαϊκού κόσμου, τις ποδοπατάτε. Αλλά και στους κλάδους με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο του τουρισμού, οι επιδοτήσεις σας ήταν σε ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω
σε υποδομές πολυτελούς ή εναλλακτικού τουρισμού. Συμπεριλάβατε και τα τριγιάστερα. Όμως είναι γιατί και προεκλογική περίοδο έχουμε και πιέσεις δεχτήκατε, αλλά και πάλι πάνω από 5.000 δίστερα και μονόστερα είναι εκτός. Εξάλλου, μπορεί να αναφέρεστε σε μικρές επιχειρήσεις στο νομοσχέδιο, όμως από τα στοιχεία προκύπτουν από τα επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου αναπτυξιακού του ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηριώνεται ότι δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων με 0-9 εργαζόμενους και των αυταπασχολουμένων. Συγκεκριμένα, στον αναπτυξιακό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2016 εντάχθηκαν μόλις 744 σχέδια πολύ μικρών επιχειρήσεων από ένα σύνολο 800.000. Δηλαδή, δεν αφορούσε ούτε 1% από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στα κριτήρια που τίθενται και στον τρόπο και στα μεγέθη που επιδοτούνται. Το παρόν νομοσχέδιο έβαζε ακόμα πιο δύσκολους όρους και προϋποθέσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μιλάμε ότι έμπαινε το όριο των 150.000 ευρώ. Τώρα το φέρατε στα ύψος του προηγούμενου νόμου στα 100.000. Ωστόσο, και με αυτό η πρόσβαση ήταν κάτω του 0,01%. Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα παραρτήματα Α και Β. Ωστόσο, δημιουργούνται και ορισμένα ερωτήματα. Όπως ένα σημείο που τραβάει την προσοχή είναι το 4Β, δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παράρτημα Β, το διαβάζω από το νομοσχέδιο χωρίς να αλλάξω κάτι. Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο ασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό στη δικαιούχα επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό. Ως απόσπαση θεωρείται η προσωρινή απασχόληση προσωπικό από τη δικαιούχο ενίσχυση με δικαίωμα προσωπικού να επιστρέψει στο προηγούμενο εργοδότη του. Το ερώτημα που θέλουμε απάντηση είναι, δηλαδή αναφέρεται σε ερευνητικό προσωπικό ιδρυμάτων που θα αποσπάτε εάν έχει, αν συμμετέχει σε συμβουλευτικό έργο επιχείρησης δικαιούχο επιχορήγησης. Αν είναι έτσι, έχει ενδιαφέρον, γιατί θα αποδυναμώνεται το ερευνητικό και διδακτικό έργο σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Συνολικά, περιμένουμε απάντηση. Συνολικά λοιπόν και αυτό το νομοσχέδιο αναδεικνύει τις προσαρμογές της ανάγκης και προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η εργατική τάξη και άλλα φτωχαλακιά στρώματα όχι μόνο δεν έχουν το παραμικρό όφελος, αλλά και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο ελάχιστο κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες τους. Είναι ένα νομοσχέδιο εχθρικό και έχει ως προϋπόθεση το τσάκισμα εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων. Μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι της πόλης και της υπαίθρου δεν πρέπει να έχουν καμιά προσμονή για τη σωτηρία που δήθεν θα φέρει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Ωφελημένοι θα είναι μόνο το κεφάλαιο που επιδιώκει να αυξήσει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία του. Η λύση βρίσκεται στον αντίποδα, στη σύγκρουση, στη ρήξη με το σημερινό δρόμο ανάπτυξης των αστικών κυβερνήσεων, που εντείνει και επιταχύνει τη χρεοκοπία του λαού προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.